Είμαστε, θα έλεγα, στην αρχή μιας προσπάθειας που κάνουμε και έχουμε προγραμματίσει εδώ και καιρό να επισκεφθούμε την ύπαιθρο χώρα για να παρουσιάσουμε, να επικοινωνήσουμε δύο βασικά ζητήματα που έχει ανάγκη να υπηρετηθούν άμεσα ο αγροτικός χώρος για να μπει σε αυτό που αποτελεί ζητούμενο για μας και είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου. Είχαμε λοιπόν προγραμματίσει σε αυτή την περιοδία να ασχοληθούμε με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Είναι εδώ μαζί μας ο γραμματέας, ο Χαράλαμπος ο Κασίμης, της περίοδου 2014-2020 και ταυτόχρονα να σας παρουσιάσουμε στις τοπικές κοινωνίες τις θέσεις μας, το πλαίσιο του συνεργατισμού όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου που θα καταθέσουμε αυτές τις μέρες στη Βουλή για να αντιμετωπίσουμε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, αυτό της συνεργατικής λειτουργίας του χώρου. Όμως η επικαιρότητα, κάτι που και το ενδιαφέρον σας δείχνει, μας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε και σε ζητήματα που σήμερα όντως δικαίως απασχολούν τον αγροτικό χώρο, διότι πρόκειται για επιπτώσεις από μία συμφωνία που όπως ήδη από τις παραμονές των εκλογών του Σεπτέμβρη είχαμε ανακοινώσει στον ελληνικό λαό ότι θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των προαπαιτούμενων για να μπει η χώρα μας στην πρώτη αξιολόγηση.